Γόνατο και ισχύο, οι πιο κύριες και συχνά προβληματικές αρθρώσεις μπορούν να κάνουν τη ζωή του ασθενούς ένα συνεχές μαρτύριο. Μείνετε μαζί μας για όλες τις σύγχρονες τεχνικές που εγγυώνται ακρίβεια στο αποτέλεσμα και άμεση κινητοποίηση. Η άνετη κίνηση στον άνθρωπο ουσιαστικά οφείλεται σε δύο βασικές αρθρώσεις, το ισχύο και το γόνατο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, αυτές οι αρθρώσεις μπορούν να υποστούν πολύ μεγάλες βλάβες εξαιτίας της οστεοαρθρίτιδας. Το ότι λοιπόν η λύση για να μπορέσει κανείς να ξεπεράσει το πρόβλημά του είναι μόνο χειρουργική. Κοντά μας λοιπόν για να μιλήσουμε για την τρισδιάστατη ολική αρθροπλαστική γόνατος, αλλά και για επεμβάσεις που αφορούν το ισχύο, έχουμε τον γιατρό ορθοπαιδικό, τον κύριο Ευάγγελο Γάκη, ορθοπαιδικός χειρουργός και διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ιατρικού Ψυχικού. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, δύο ζητήματα τα οποία είναι κοινά προβλήματα για τον κόσμο, αλλά μπορούν να μειώσουν ή να υποβαθμίσουν πάρα πολύ την ποιότητα ζωής. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κινηθεί, να απολαύσει τις χαρές της ζωής. Και το ερώτημα είναι πρώτα απ' όλα για το ισχύο, το οποίο ταλαιπωρεί ούκου λίγους ανθρώπους, ναι. Και φαίνεται ότι θα είναι πλέον και η μόνιμη ζημία και βλάβη. Και μάστιγα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πλέον πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που παλιά δεν έρχονται για μεγάλα προβλήματα που έχουν στο ισχύο. Τι σημαίνει νέοι άνθρωποι, δηλαδή ένας άνθρωπος με ισχύο και προβληματική άρθρωση? Ποια ηλικία μπορεί να έχει? Παλιά, ξέρετε, οι άρθρωσοι φθήρονταν ή έρχονταν σε εμάς σε μεγαλύτερη ηλικία. Τώρα δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτές οι ηλικίες κατεβαίνουν συνέχεια. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά προβλήματα. Ίσως είναι οι τραυματισμοί, η αλλαγή του τρόπου ζωής, η απουσία της βάδισης και της άθλησης. Mm-hmm. Πάρα πολλές αρθρίτιδες. Κάποια νοσήματα τα οποία ακόμη δεν τα έχουμε δει. Βλέπω mm-hmm. συνέχεια άσυπτες νεκρώσεις σε πολύ νέους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι αν ξεπεράσουν το στάδιο στο οποίο δεν επιστρέφει. Η συντηρητική λοιπόν αγωγή, όταν αγωγή, δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ναι, χειρουργούμε τους ανθρώπους σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Και αυτό δεν έχει τίποτα κακό, γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε πλέον και αυτό το μύθο ότι δεν πρέπει να χειρουργήσει σε μικρή ηλικία. Και τι θα κάνεις, θα περιμένεις 20 χρόνια, 30, να πας στα 60, στα 70. Mm-hmm. Μην τυχόν και χαλάσει, τώρα τα υλικά δεν χαλάνε. Σας βλέπω ιδιαίτερα προβληματισμένο, ειδικά για το θέμα της ηλικίας, για ανθρώπους οι οποίοι πλέον στο παρελθόν μπορεί να μην είχαν κανένα πρόβλημα και σήμερα οι μικρότερες ηλικίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ισχύου. Και αυτό είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό το οποίο ναι. δεν το βλέπουμε πολύ συχνά σε έναν γιατρό. Όλοι οι επιστήμονες βεβαίως έχουν και την ανθρώπινη υπόσταση, αλλά και την ιατρική και την επιστημονική τους υπόσταση. Και είναι κάτι το οποίο το διακρίνω σε εσάς, το λέω αυτό έτσι. Αυτό μάλλον το διακρίνεται θετικά από τις προηγούμενες συζητήσεις γενικότερα και την γνωριμία που είχαμε. Προφανώς. Εντάξει, είπατε μία πάρα πολύ σωστή λέξη. Είναι προσφορά. Από αυτό πρέπει να διακατέχει το γιατρός. Είναι κακός οδηγός να αποκτήσεις υλικά αγαθά και μόνο. Mm-hmm. Ο γιατρός πρέπει να διακατέχεται από το αίσθημα της προσφοράς. Να έχει ένα υψηλό αίσθημα δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Να έχει ένα αίσθημα στο οποίο να θέλει να μεταφέρει τη γνώση από γενιά σε γενιά. Και βεβαίως να κάνει τον συνάνθρωπό του καλά, όπως παράδειγμα στο ισχύο ή στο γόνατο. Βέβαια. Αλλά μιλάμε γενικότερα. Θα πρέπει να εξετάζει πάρα πολύ καλά τον ασθενή, να αποκτά μια πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ. Κοιτάξτε, δεν είναι υποχρεωτικό να χειρουργήσει έναν ασθενή όταν τα χνότα σου δεν ταιριάζουν. Mm-hmm. Απαραίτητη είναι η χημεία για να μπορείς να χειρουργήσεις και να πάει καλά ένας ασθενής. Ο γιατρός πρέπει από την άλλη πλευρά να σκέπτεται και την εξέλιξη της επιστήμης. Να είναι καλά ενημερωμένος. Να μην δίνει μεγάλες προσδοκίες. Ξέρετε, εμείς βρισκόμαστε. Θεωρείτε ότι δίνουμε μεγάλες προσδοκίες, δηλαδή, στην Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις, σαν παντού, γιατροί. Σε όλο τον κόσμο οι γιατροί δίνουν μεγάλες προσδοκίες. Mm-hmm. Και αυτό είναι γιατί πάρα πολλοί έχουν μια ανοριμότητα στη σκέψη. Ξέρετε, ο χρόνος είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή. Πρέπει να οριμάσει ένας γιατρός. Να έχει εμπειρία, να έχει γνώση, για να μπορεί να κάνει καλά τον ασθενή. Υπάρχουν, ξέρετε, όμως, συνάδελφοί σας και νέοι γιατροί, σαφέστατα, και νέοι, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και μάλιστα φέρνουν και νέες τεχνικές από το εξωτερικό, ναι, στην Ελλάδα, τις οποίες βεβαίως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί ήσασταν από τους πρωτοπόρους. Όπως έφερα κι εγώ, mm-hmm,
και συνεχίζω να φέρνω. Αυτό δεν έχει καμία σημασία βέβαια. Εμείς βοηθούμε την κοινωνία περισσότερο. Ο γιατρός πρέπει να βοηθάει την κοινωνία. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, θα ήθελα να πω κάτι. Ο ρόλος του γιατρού ή ο τίτλος του γιατρού δίδεται από την κοινωνία για την κοινωνία. Δεν δίδεται από την κοινωνία για να τον χρησιμοποιήσει ο γιατρός μόνο για ιδιωτικά ωφέλη. Τώρα, νομίζω ότι είστε σαφείς. Αν η κοινωνία, αν είσαι σοβαρός, είσαι καλός, είσαι ανθρώπινος, είσαι αυτό που λένε άνθρωπος και γιατρός, τότε θα σε επιβραβεύσει η κοινωνία και θα ανέμεσαι κι εσύ όλα τα υπόλοιπα, αλλά ο γιατρός πρέπει να κοιτάει δύο πράγματα. Το συμφέρον του ασθενή και μόνο. Το δεύτερο, την ιστεροφημία του. Δηλαδή όπως έχουν μείνει πάρα πολλοί γιατροί στην ιστορία και το όνομά τους θα ακούγεται για πολλές γενιές ακόμη. Επειδή μίλησατε όμως για το συμφέρον του ασθενούς, θέλω να ρωτήσω λοιπόν πώς ένας ασθενής μπορεί πλέον να αποκτήσει να ανακτήσει μάλλον την ποιότητα ζωής, φροντίζοντας με μία επέμβαση να αποκαταστήσουν μία άρθρωση του ισχύου συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς επανερχόμαστε στην ουσία της άρθρωσης αυτής και στη λειτουργικότητά της. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Η καλύτερη τεχνική είναι αυτή που ξέρει καλύτερα ο γιατρός. Ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος θα εκτιμήσει το ποιόν του ασθενή και ο ασθενής θα εκτιμήσει το ποιόν του γιατρού. Γιατί το φέρνετε σε ένα τέτοιο φιλοσοφικό επίπεδο? Γιατί πλέον άλλο το κομμάτι της άρθρωσης και του προβλήματος και άλλο το ποιος μπορεί να είναι απέναντί μας, το χαρακτήρα του, από που προέρχεται, την καταγωγή του, όλα αυτά. Γιατί το φέρνω σε φιλοσοφική? Γιατί τα πάντα πρέπει να είναι κάτω από το πρίσμα της φιλοσοφικής αντίληψης τι είναι καλό για τον ασθενή. Και μόνο αυτό. Το συμφέρον του ασθενή. Τίποτα περισσότερο. Εκεί λοιπόν ο γιατρός, βάσει της εμπειρίας του, θα πρέπει να καταλάβει τι χρειάζεται ο ασθενής για τη μετέπειτα πορεία του στη ζωή μετά από μια αρθροπλαστική γόνατος ή ισχύου. Άρα λοιπόν, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας σε εσάς. Καταρχάς, τα περισσότερα, να το πω έτσι, κρούσματα ή περιπτώσεις με αρθροπλαστική ισχύου, ποιας ηλικίας είναι κυρίως? Θα σας πω κάτι. Εμείς που ασχολούμαστε με την αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου, δεν έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Είναι η φύση και είναι η φθορά. Εμείς απλώς τι κάνουμε? Βάζουμε ένα υποκατάστατο που υποκαθιστά τη φύση. Δεν την αντικαθιστά. Η αντικατάσταση σημαίνει 100% ποιοτική αντικατάσταση. Η υποκατάσταση πάντα έρχεται λίγο πιο πίσω σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Δηλαδή, ένας ασθενής στα 40 του, που θα φθαρεί η άρθρωσή του στα 60 του, ουδέποτε θα πάρει από μία αρθροπλαστική αυτό που ήταν στα 40. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε στον ασθενή. Να είναι έτοιμος ο ασθενής να καταλάβει τι θα πάρει. Να το πούμε αλλιώς. Αλλά θα το πούμε... Αν δηλαδή έρθει ένας ασθενής ο οποίος είναι 70 χρονών, δεν μπορεί να περιμένει ότι αλλάζοντας το ισχύο ή κάνοντας μια αρθροπλαστική θα μπορεί να τρέχει σαν να είναι 20. Όχι βέβαια. Αλλά έρχεται και πάλι η φιλοσοφική συγκριτική σκέψη η οποία λέει: όταν έχεις ένα χαλασμένο ισχύο στα 70 και δεν μπορείς να περπατήσεις και μετά μπορείς να τρέξεις, όπως καταλαβαίνετε, παίρνετε πάρα πολλά. Προφανώς. Δεν θα πάρετε όμως αυτό που είχατε στα 20. Συμβαίνει αυτό? Έχετε δηλαδή περιπτώσεις χαρακτηριστικές όπου ένα άτομο το οποίο μπορεί να μην περπατούσε στο παρελθόν καθόλου, να είχε μια γενετής δυσπλασία. Ναι. Και ξαφνικά σήμερα περπατάει, τρέχει. Ναι. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία και η επιστήμη της αρθροπλαστικής? Και η επιστήμη έχει προχωρήσει και η αρθροπλαστική έχει προχωρήσει και εμείς οι γιατροί προχωράμε. Και πώς ακριβώς το καταφέρετε? Ποια είναι η τεχνική δηλαδή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας γιατρός όπως εσείς με το δικό του επιστημονικό υπόβαθρο? Πάρα πολλές είναι οι καλές τεχνικές που γίνονται και όλοι οι ασθενείς είναι ευχαριστημένοι. Ποια όμως είναι η καλύτερη τεχνική? Αυτή που ξέρει ο γιατρός και αυτή που έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα, ακούμε πολλά για μη τραυματικές επεμβάσεις, για εμπρόστιας. Δεν υπάρχει επέμβαση η οποία να μην είναι τραυματική.
Ελάχιστες λοιπόν επεμβατικότητες. Είναι ελάχιστες επεμβατικότητες. Mm-hmm. Όσο πιο καλός είναι ο γιατρός, όσο πιο εμπειρία έχει αποκομίσει, τόσο καλύτερα θα κάνει το χειρουργείο. Γιατί μην ξεχνάτε, τα χειρουργεία στα οστά δεν είναι μόνο χειρουργεία στα οποία αντικαθιστά σε αρθρώσεις. Ναι. Υπάρχουν και μαλακά μόρια τα οποία πρέπει να τα σέβεσαι. Μη εσταίνοντες, όσο περισσότερο τα σέβεσαι, όσο περισσότερο εμπειρία έχεις, όσο καλύτερη τεχνική έχεις, τότε και αυτά θα τραυματίζονται λιγότερο και η αποθεραπεία θα είναι καλύτερη. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει σε εσάς για να κάνει μια αρθροπλαστική στο ισχύο του, που δεν περπατάει, τι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα κοιτάξετε και τι θα του συμβουλέψετε να κάνει προκειμένου να αποκαταστήσετε τη βλάβη αυτή? Να χειρουργηθεί. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Από τη στιγμή που έρχεται σε εσάς ως ορθοπαιδικό χειρουργό, νομίζω ότι είναι φως φανάρι. Θα γίνει μια συζήτηση η οποία θα δω ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του. Θα του πω με μεγάλες πιθανότητες πώς θα είναι η εξέλιξή του και δεν πέφτω σχεδόν πλέον ποτέ έξω. Και από εκεί και πέρα θα του αναλύσω πώς θα είναι το χειρουργείο του. Αυτό θα κρατήσει πολύ περισσότερο από το χειρουργείο. Πόση ώρα δηλαδή διαρκεί μια αρθροπλαστική ισχύου από τη στιγμή που θα εισαχθεί ένας ασθενής μέσα στην κλινική μέχρι την ώρα που θα βγει? Ο καθαρός χειρουργικός χρόνος είναι μισή ώρα. Μισή ώρα δηλαδή για να βάλετε μπορεί ένα να καινούργιο είναι και 20. Ισχύο. Ναι, τα έχω δημοσιεύσει όλα αυτά στο YouTube, μπορείτε να δει οποιοδήποτε. Από 20-25 λεπτά μέχρι 30-35 αν είναι κάποια πιο βαριά περίπτωση. Και βέβαια θα περπατήσει μετά από 2-3 ώρες μόλις περάσει η νάρκωση, την άλλη μέρα τα εύκολα περιστατικά, τα περιστατικά τα οποία είναι μόνο φθαρμένα και τα οποία μπορούν να είναι πιο νέοι άνθρωποι χωρίς κάποιες άλλες οργανικές λειτουργίες, μπορούν να φύγουν την ίδια μέρα ή την επόμενη. Υπάρχει, γιατρέ, εξατομίκευση σε ό,τι αφορά την αρθροπλαστική του ισχύου? Δηλαδή, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο καθένας μας δεν έχει τον ίδιο σωματότυπο. Τα πάντα είναι εξατομίκευση. Μόνο που δεν την εξατομικεύουμε πλέον στα υλικά, δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Ξέρετε, η αρθροπλαστική του ισχύου, όσο και εμείς να λέμε, εισάγουμε νέες τεχνικές, νέα υλικά, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα από τότε που ανακαλύφθηκε. Ένα κυπέλιο είναι, μία κεφαλή και ένα στυλαιός που μπαίνει στο στούν για να δουλέψει. Άρα τι έχει αλλάξει και έχει λέμε για εξωτερικευμένοι? Έχουν αλλάξει το πώς βλέπουμε τον ασθενή περισσότερο. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει κάποιες μετρήσεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε τα άκρα και να μην έχουν ανισοσκελία, αλλά και να δουλεύουν όπως δούλευαν νωρίτερα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, όταν ένα φθαρμένο ισχύο, όταν δεν δουλεύει, επηρεάζει το σκελετό, εννοείται, και τη σπονδυλική στήλη και το γόνατο. Επομένως, πρέπει όλα αυτά να τα φέρουμε όσο μπορούμε, ποτέ 100%, όσο μπορούμε στην πρώτερη κατάσταση. 25 με 35 λεπτά ένας ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση από τα χέρια σας. Βγαίνει, μου λέτε, και περπατάει σε 2-3 ώρες το πολύ από την επέμβαση του ισχύου. Τι διάρκεια ζωής μπορεί να έχουν τα εμφυτεύματα που θα βάλετε πλέον σε μια τέτοια αρθροπλαστική? Καταρχάς, μιλήσαμε για χρόνους. Ναι. Και απλά σας τα είχα αναφέρει και βλέπω ότι τα λέτε, γιατί ούτε συζητήσαμε τι θα με ρωτήσετε. Όχι, σας ακούω, ούτως ή άλλως, γι' αυτό κάνω. Αυτοί οι χρόνοι, ναι, είναι αποτέλεσμα γνώσης, εμπειρίας, αυτοματισμών. Και δεν είναι οι χρόνοι που βλέπετε. Ούτε ο μέσος καν χειρουργικός χρόνος, ούτε στο εξωτερικό, ούτε στην Ελλάδα. Απλά είναι διότι τα πάντα είναι καλά οργανωμένα, mm-hmm, από έναν έμπειρο γιατρό, από έμπειρο team, από πολύ καλό αναισθησιολόγο, από αυτοματοποιημένο καλό χειρουργείο. Το αποτέλεσμα συνολικά δεν είναι μόνο από τον παράγοντα γιατρό. Είναι προφανώς συνολικό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα ο γιατρός βέβαια είναι αυτός ο οποίος, ο χειρουργός για την ακρίβεια, είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει πώς θα γίνει η όλη διαδικασία. Mm-hmm. Είναι αυτός που ελέγχει τη διαδικασία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτά είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Διαφορετικά, οποιοδήποτε λάθος και να γίνει, ναι, έχει επίπτωση στο ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση της βλάβης. Ακριβώς. Θέλω λιγάκι να μείνουμε στο κομμάτι εξατομίκευσης, γιατί μου είπατε πλέον ότι είναι η προσέγγιση προς τον ασθενή και όχι τόσο πολύ προς τα μοσχεύματα ή τα εμφυτεύματα. Και βέβαια και τα μοσχεύματα. Θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε αυτό. Τι ακριβώς δηλαδή κάνετε και εξατομικεύετε λοιπόν την επέμβαση για τον κάθε ασθενή? Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, το οποίο λογικά θα πρέπει
πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας. Ποτέ δεν υπάρχει το ίδιο χειρουργείο. Προφανώς. Ποτέ δεν υπάρχει ο ίδιος ασθενής. Ποτέ δεν είναι το ίδιο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί? Γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι. Αν ήταν όλα ομογενοποιημένα σε αυτή τη ζωή και στη φύση, δεν θα ήταν ο άνθρωπος εξελίξιμο είδος, ούτε η επιστήμη θα ήταν εξελίξιμη, ούτε θα υπήρχε εξέλιξη η οποία εξέλιξη θα πήγαινε προς χάρη της γνώσης. Επομένως, κάθε ασθενής, επειδή είναι διαφορετικός, εγώ όσον αφορά περισσότερο στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος, του ισχύου συγκεκριμένα ή του γόνατος. Του γόνατος όπως επιτοπλίστων. Ναι. Στο ισχύο κάνω μόνο 3D μετρήσεις. Τρισδιάστατες μετρήσεις. Ναι. Για να μπορώ να δω πώς ακριβώς είναι το κατεστραμμένο ισχύο. Και μετά βέβαια κάνω μετρήσεις για ανισοσκελία. Για να μπορέσω να φέρω τα σκέλη στην ίδια ευθεία. Ναι. Αλλά όσον αφορά στο γόνατο, αυτό που κάνουμε είναι να βγάζουμε οδηγούς οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στο να τοποθετήσουμε το μόσχευμα έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό το γόνατο. Θα περάσουμε στο γόνατο αμέσως μετά, αλλά θέλω λίγο να μείνουμε στο ισχύο. Παρακαλώ. Καταρχάς να πάμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις για να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο επιτυγχάνεται στους ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε μια επέμβαση ισχύου. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση που έχουμε εδώ. Εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ένα κύριο ο οποίος σηκώνεται από το κρεβάτι του. Ο οποίος χειρουργήθηκε στο ισχύο. Πόσες μέρες? Μέρες. Μέρες ή ώρες? Ώρες είναι. Ώρες. Μέρες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Διότι φεύγει την επόμενη μέρα. Ο κύριος αυτός είναι σίγουρα μετά από μερικές ώρες. Σηκώνεται, έχει αλλάξει το ισχύο του. Την άλλη μέρα θα πάει στο σπίτι του. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό που ξέρουμε κάνουμε καλά, το κάναμε στον κύριο εδώ. Οι ασθενείς που φεύγουν, γιατρέ, επειδή λέμε ότι μένουν πολύ λίγο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, το ερώτημα είναι, ναι, μένει η επέμβαση είναι επιτυχημένη, αλλά μέσα υπάρχει ένας τραυματισμός. Υπάρχουν οι ιστοί, υπάρχουν οι μύες, οι οποίοι είναι τραυματισμένοι. Πόσο καιρό χρειάζεται για να επουλωθεί αυτό το τραύμα? Τουλάχιστον 2 μήνες. Δύο μήνες λοιπόν για να θρέψει που λέμε το τραύμα. Έτσι ακριβώς, και καλά που το λέτε με αυτή τη λαϊκή λέξη, για να γινόμαστε και κατανοητοί. Mm-hmm. Όσο καλός και να είναι ο γιατρός, όσο καλά να τοποθετήσει τα υλικά, όσο καλά και να είναι τα υλικά, η επούλωση είναι μια φυσική διαδικασία. Πώς μπορείς να την βοηθήσεις? Με το να κινείται ο ασθενής και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αν είσαι έμπειρος, να μην τραυματίζεις τους ιστούς. Γι' αυτό εγώ κάνω πάρα πολύ μικρή τομή, αλλά ξέρετε και η τομή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Όσο το να ξέρεις πώς θα μπεις στην άρθρωση, τόσο που να μην καταστρατηγείς μετά ή καταστρέφεις τους μύες. Γιατί μπορεί να κάνεις μια μικρή τομή, από κάτω να χαίνουν τα πάντα και να κάνεις πάλι μια τέτοια επέμβαση ίδια, με αιματώματα, με τραυματισμούς των μαλακών μορίων, τότε εννοείται ότι η επούλωση θα είναι πολύ πιο αργή. Μιλάτε βεβαίως για τεχνικές οι οποίες έχουν να κάνουν με την πρόσθετη προσπέλαση και την παραμέρηση των μυών και όχι μόνο. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές προσπελάσεις στο ισχύο και όλες είναι καλές. Και η πρόσθεια και η οπίσθια και η πλάγια. Ενώ χωρίς να ενοχλούμε τους μύες και να κάνουμε μεγαλύτερη ζημία στα μαλακά μόρια. Κοιτάξτε, το 55 με 60% των προσπελάσεων στα ισχύα είναι από την οπίσθια MIS προσπέλαση ελάχιστης υπαβεντικής. Αυτή που κάνω εγώ, αυτή που κάνουν και στα περισσότερα νοσοκομεία στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι και η πρόσθετη προσπέλαση, η οποία και αυτή έχει καλά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα αμέσως μετά το χειρουργείο τα έχει η οπίσθια ελάχιστης υπαβεντικής χειρουργικής προσπέλαση. Ο λόγος? Ο λόγος είναι γιατί έχεις πολύ καλή ορατότητα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι άλλες προσπελάσεις είναι σαν να χειρουργείς σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Βέβαια, με την εμπειρία που αποκτά ο γιατρός, μειώνονται και οι επιπλοκές. Mm-hmm. Αλλά η πιο σοβαρή προσπέλαση που υπάρχει είναι η οπίσθια προσπέλαση που γίνεται μεταξύ των γλουτιαίων. Εκεί σχεδόν δεν κόβεις τίποτε. Εννοείται ότι κάποιος μικρός τραυματισμός θα υπάρχει. Προφανώς, από τη στιγμή που είναι χειρουργείο. Είναι ένα μεγάλο χειρουργείο. Αυτό ποτέ δεν πρέπει κανείς να το ξεχνάει. Όμως πρακτικά η λειτουργικότητα της άρθρωσης και του ανθρώπου σε λίγες ώρες που καθίσταται. Σωστά. Ναι. Ποια είναι η καλύτερη προσπέλαση? Αυτή που ξέρει ο γιατρός να κάνει καλά. Ποιος είναι ο καλός γιατρός? Αυτός που βγάζει τους ασθενείς του σε μία μέρα, περπατάνε μετά
από μερικές ώρες. Mm-hmm. Έχει καλή στατιστική, έχει χαμηλό κόστος στο χειρουργείο, δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, ούτε τον κρατικό και είναι ευχαριστημένος ο ασθενής. Αυτός είναι ο καλός γιατρός. Στους δύο δεν υπάρχει μήνες... ένας καλός γιατρός σε αυτή την κοινωνία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μια καλή τεχνική. Δεν υπάρχει μόνο μια καλή εταιρεία υλικών. Mm-hmm. Αλίμονο, αν ήταν ένας ο καλός ο γιατρός, μια καλή εταιρεία, ένα καλό νοσοκομείο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Να αποκτήσουμε σαν κοινωνία πολύ καλούς γιατρούς, καλό επίπεδο εκπαίδευσης, γνώσης, καλά νοσοκομεία. Και γι' αυτό παλεύουμε τώρα εμείς που φτάσαμε κάπου, ναι, που μπορούμε πλέον να ταινίσουμε την κοινωνία υπό άλλο πρίσμα. Το πρίσμα του κοινωνικού συμφέροντος και όχι του ατομικού. Μιλήσατε προηγουμένως για περίπου 2 μήνες επούλωση του τραύματος. Μέσα στο διάστημα αυτό είναι απαραίτητη η φυσιοθεραπεία? Όχι. Γιατί από πολλοί κόσμο το ακούμε αυτό. Εκπλήσεστε. Δεν κάνω φυσικοθεραπεία στους ασθενείς μου. Πώς επιτυχάνετε λοιπόν το αποτέλεσμα? Όπως βλέπετε, περπατάνε όλοι τους. Οι μύες που έχουν τραυματιστεί, έχουν παραμεριστεί ή οτιδήποτε άλλο, δεν αυτοί δεν μεγάλη... έχουν υποβληθεί σε μια διαδικασία? Δεν είναι τόσο μεγάλη τραυματικότητα που να χρειαστεί να κάνουν κάτι. Mm-hmm. Είναι λάθος. Είναι μύθος. Μάλιστα. Πάμε λίγο να τα δούμε και ένα πρακτικά. Τραυματισμένο μη, ναι, εννοείται ότι δεν θα του κάνεις φυσικοθεραπεία μετά από 3, 4, 5, 10 μέρες, γιατί ουδέποτε θα υπολωθεί. Είναι η οξία φάση η λοιπόν. Η καλή τοποθέτηση των υλικών και στο αρθροπλαστική στο γόνατο και στο ισχύο δεν χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Mm. Είναι κάτι που το λέω πάρα πολλά χρόνια, ακόμη δεν έχει περάσει. Μπορεί να χρειαστεί κινησιοθεραπεία ένας ασθενής ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει καλά ή κάποιος να τον βοηθήσει. Αλλά η ίδια η άρθρωση, mm-hmm, όταν επιτευχθεί καλή τοποθέτηση της αρθοπλαστικής, ούτε στο γόνατο ούτε στο ισχύο δεν χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Μάλιστα. Μόνο κινησιοθεραπεία, δηλαδή κίνηση και βάδες. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη όπου οι άνθρωποι αυτοί περπατάνε. Εδώ βλέπουμε 24 ώρες, ναι, αμέσως μετά από την αντικατάσταση του ισχύου. Είναι ο κύριος αυτός βλέπω ότι περπατάει. Ναι, κατεβαίνει σκάλες, ανεβαίνει σκάλες. Βάλαμε και ένα βίντεο και έναν τίτλο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά. Αυτός ο άνθρωπος κινείται χωρίς καμία υποβοήθηση, χωρίς καμία πατερίτσα όπως το λέμε στην λαϊκή? Όχι, σπάνια αυτού του είδους οι άνθρωποι χρειάζονται ή κάποια πατερίτσα ή χρειάζονται κάποιο πήγε να περπατήσουν. Μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και σε οτιδήποτε άλλο θα έκαναν στο σπίτι τους για παράδειγμα? Ή μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν από την πρώτη μέρα. Αλλά σας είπα και πάλι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι ασθενείς. Ένας ασθενής ο οποίος είναι 85 ετών εννοείται μπορεί να χρειαστεί να πάρει μια πατερίτσα. Ωραία. Βλέπουμε εδώ έναν άλλον κύριο, ο οποίος και αυτός... Αυτός ο κύριος άλλαξε για τα δύο του ισχύα, έρχεται μετά από 2-3 μήνες. Παράλληλη ταυτόχρονη αντικατάσταση. Αν δεν είναι ταυτόχρονη αντικατάσταση. Το κάνουμε καμιά φορά. Ναι. Θα σας πω την αλήθεια, δεν το επιθυμώ. Είναι ιδιαίτερα τραυματικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες είσαι υποχρεωμένος να τις ακολουθήσεις. Ή πάρα πολλές φορές ο ίδιος ο ασθενής, όταν είναι σε καλή κατάσταση, το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμώ. Εδώ το βλέπουμε πάντως χοροπηδάει με 2 αλλαγμένα στόχος. Ισχύα. Αυτός είναι ο στόχος. Έχει περιορισμούς αυτή η επέμβαση, δηλαδή κάποιες κινήσεις που δεν πρέπει να κάνουμε, κάποια, να το πω έτσι, πιο απότομες κινήσεις γενικότερα. Ναι, για τον πρώτο καιρό ναι, έχει κάποιους περιορισμούς, τους λέμε στον ασθενή ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Βέβαια, πάντα πρέπει να ξέρει ότι έχει μέσα του μια τεχνητή άρθρωση, πρέπει να την προσέχει. Να το λαμβάνει λοιπόν υπόψη. Όλα είναι αυτό, έτσι. Φθαρτά σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη ζωή. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος εχθρός του ανθρώπινου σώματος είναι η βαρύτητα. Μάλιστα. Άρα το βάρος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ούτως ή άλλως. Βλέπουμε και μια ακόμη περίπτωση εδώ. Εξηγήστε μας λιγάκι τι συμβαίνει εδώ. Άλλαξε τα δύο του ισχύα. Mm-hmm. Και είναι την επόμενη. Το ένα το είχε αλλάξει 1 μήνα πριν, ναι, το 2 μήνες πριν, το άλλο το άλλαξε την προηγούμενη μέρα που τον βλέπω εδώ, που τον έχω βγάλει βίντεο. Όπως βλέπετε, έχει και μια συνήθεια αυτός ο κύριος, επειδή ήταν και ποδοσφαιριστής σε μια μεγάλη ομάδα, να θέλει να κάνει τα δικά του. Όπως βλέπετε, τρέχει. Μια χαρά φαίνεται ότι τα κάνει. Ναι. Μετά μου έστειλε και ένα βίντεο που έπαιζε ποδόσφαιρο. Μετά από πόσο καιρό? Μετά από 3-4 μήνες. Μάλιστα. Καλό είναι. Να δούμε άλλες περιπτώσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να παίζουμε μετά την αρθροπλαστική. Δεν μπορούμε. Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτό είναι στα μείον. Σας είπα και πάλι. Ναι. Κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις.
αρκετές υποχωρήσεις. Συμβιβαζόμαστε λοιπόν. Είναι συμβιβασμοί. Mm-hmm. Πάντα είναι ποιοτικοί οι συμβιβασμοί. Ένας άνθρωπος όμως που δεν μπορεί να περπατήσει, γι' αυτό εδώ είναι. Όπως βλέπετε εδώ και μια κυρία. Ναι. Εδώ μια κυρία από την Κρήτη. Αυτή η κυρία είχε δύο δυσπλαστικά ισχύα. Εκγενετής. Που σου λέει λοιπόν ότι το ισχύο είναι από άλλη φιλοσοφία. Την στιγμή που γεννήθηκε η γυναίκα αυτή ήταν καταστραμμένο, ήταν λαθασμένη η δομή του. Σωστά. Πάρα πολύ καλά το τοποθετήσατε. Mm-hmm. Ανατομικά. Άρα τι κάνετε τις περιπτώσεις αυτές. Πώς επανέρχεται στην ουσία στα δυσπλαστικά ισχύα χτίζουμε ένα καινούριο ισχύο. Είναι 2 με 3 φορές πιο δύσκολο χειρουργείο από μια απλή αρθροπλαστική. Ο γιατρός πρέπει να είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς, ανάλογα, τα δυσπλαστικά ισχύα εξαφανίζονται από την Ελλάδα. Ήταν των προηγούμενων γενεών. Τώρα τα ισχύα αυτά με τα πάμπερς που βάζουμε, με τα πόδια που ανοίγουν, με τον μεταγεννητικό έλεγχο που κάνουμε στα ισχύα, τα δυσπλαστικά ισχύα εξαφανίζονται. Αλλά είναι ακόμη, τα βρίσκουμε σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, ναι, όπως είναι η Ήπειρος. Αυτή η κυρία που είδατε, ναι, είχε αλλάξει τα δύο της. Άλλαξε το ένα ισχύο την προηγούμενη χρονιά, τώρα άλλαξε το άλλο ισχύο. Βλέπετε πώς περπατάει την ίδια ημέρα. Και εδώ είναι μια κυρία, ναι, η οποία έχει δύο βαρύτατα δυσπλαστικά ισχύα. Το παρατηρούμε και από τα γόνατα ότι κλείνουν ελαφρώς προς τα μέσα. Η εμπειρία του γιατρού που πρέπει να υπάρχει στα δυσπλαστικά ισχύα πρέπει να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από το να κάνει ένα απλό φθαρμένο ισχύο. Mm-hmm. Αυτή η κυρία ήρθε ίσα που μπορούσε να περπατήσει. Αν δεν θυμάμαι καλά, την είχαν φέρει με καροτσάκι στις ακτινογραφίες, ναι, και μετά με 2 πατερίτσες. Και βλέπετε 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση και το δευτέρο ισχύου, mm-hmm, πώς περπατάει. Βλέπετε, έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό βάδισμα δυσπλασίας. Μα αν έχει μάθει να ζει έτσι μια ζωή ολόκληρη. Πολύ ωραία τα λέτε. Πώς να μάθει αλλιώς. Ξαναμαθαίνει από την αρχή. Πολύ ωραία τα λέτε. Έτσι είναι. Τώρα ξαναμαθαίνει από την αρχή. Είναι γραμμένο μέσα στον εγκέφαλο ο τρόπος βαδίσματος, αλλά θα πάει καλά. Θέλω λίγο να μείνουμε στις περιπτώσεις αυτές των δυσπλαστικών ισχύων. Το ερώτημα είναι, όταν πλέον αποκαθίσταται μια άθροση ισχύου, πόσο κοντά σε ένα φυσιολογικό ισχύο είναι το αποτέλεσμα? Το μέτρο ποιο είναι? Γιατί εγώ το μέτρο το βλέπω σε ένα κατεστραμμένο ισχύο, το οποίο έχει μια καταστροφή 80%, ναι, εσύ μετά κάνοντας ένα χειρουργείο θα αποκτήσεις το 80 με 90% της κινητικότητας ενός φυσιολογικού ισχύου. Ποτέ όμως δεν θα αποκτήσεις το 100%. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχεις και κάποιες απογορεύσεις. Δεν μπορεί να πέφτεις με αλεξίπτωτο. Μάλιστα. Ούτε να κάνεις κάποιες κινήσεις οι οποίες επιβαρύνουν το ισχύο. Είπαμε, είναι καλά τα υλικά, είναι καλοί οι γιατροί, καλές οι τεχνικές, αλλά είναι ένα ισχύο το οποίο και αυτό φθείρεται, mm-hmm, όπως φθείρεται και το άλλο ισχύο το οποίο δεν είναι. Η φύση. Η φύση τα φθείρει όλα. Να δούμε ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά παραδείγματα και κάποιες περιπτώσεις. Είναι κυρίες που ήρθαν μία εβδομάδα, ναι, ή 2 εβδομάδες. Έρχονται όλες για την πρώτη επίσκεψη μετά το χειρουργείο. Βλέπετε ότι όλες δεν κρατούν πατερίτσα. Έχουν δεν κρατούν πολύ μεγάλη όμως άνεση στο βάδισμά τους. Βλέπω ότι δεν κολλείονται, δεν αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρή δυσκολία. Μπορώ να πω ότι θα. Όσο καλή είναι η επιλογή του γιατρού, ναι, όσο καλό είναι το χειρουργείο, όσο έμπειρος είναι ο γιατρός και καλός είναι ο γιατρός, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά πόσο διάρκεια ζωής μπορεί να έχουν? Δηλαδή από τη στιγμή που κάνει κάποιος μια αρθροπλαστική ισχύου, έχει ένα μίνιμουμ χρόνου ζωής αυτή η επέμβαση ή είναι όταν πλέον... Όταν λέτε επέμβαση εννοείται τα υλικά. Ακριβώς. Κοιτάξτε. Ο χρόνος ζωής των υλικών. Να σας πω. Τα παλαιά υλικά, τα οποία τώρα βγαίνουν οι μελέτες, αυτά που ήταν πριν 25-30 χρόνια, κρατούσαν για μία δεκαετία το 95%, για 15-20 χρόνια... Το 90%, κάπου εκεί είναι, πάνω κάτω. Mm-hmm. Περισσότερες σοβαρές. Στη 15ετία δηλαδή. Παραπάνω. Γύρω στα 20 χρόνια. Μου ήρθε πριν από μερικές μέρες μια αρθροπλαστική από το 76. Τι είναι άφθαρτη. Mm-hmm. Τι να πεις λοιπόν. Είναι μία όμως. Ο μέσος λοιπόν. Τα καινούργια υλικά, ναι, αυτά που βάζουμε τώρα, ακόμη δεν έχουμε δει πόσο κρατάνε. Για να πούμε με σιγουριά ότι θα κρατήσουν 30-35 χρόνια. Κάπου εκεί όμως θα κρατήσουν. Τι βλέπω όμως? Βλέπω ότι τα καινούργια υλικά που βάζουμε τα τελευταία 15 χρόνια, ναι, και τα οποία δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα όσον αφορά το υλικό, το υλικό, ναι, δεν μας έχουν έρθει φθαρμένα καθόλου. Φανταστείτε, τα παλαιά υλικά έρχονται φθαρμένα στα 15-20 χρόνια. Σκεφτείτε τα καινούργια. Εδώ η τεχνολογία, γι' αυτό σας είπα πολλές φορές, δεν είναι
μόνο ο γιατρός, δεν είναι μόνο οι προσπελάσεις, είναι και η τεχνολογία που έρχεται να βοηθήσει. Το ζήτημα είναι ο γιατρός πώς θα την πάρει αυτή την τεχνολογία, την εντάξει. Και να κάνει και αναθεωρητικές μετά αθλαστικές. Πολλές φορές, αν χρειαστεί να κάνει αναθεώρηση, θα κάνει, δεν είναι τίποτα. Αν φθαρεί μια αναθεώρηση ή αν κάτι δεν πάει καλά σε ένα χειρουργείο, κάνει αναθεώρηση. Δεν είναι τίποτα κακό αυτό. Συμβαίνουν. Αλλά τι θέλω να πω, ότι τα υλικά πλέον δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν υλικά που αυτή τη στιγμή θα φθαρούν κάτω από 20-25 χρόνια. Ένα άλλο κομμάτι είναι που δεν το έχουμε θίξει. Είναι ο τρόπος που εισάγει τα υλικά. Δηλαδή, στο ανθρώπινο σώμα. Ένα προσανατολισμό. Ναι. Ένας κακός προσανατολισμός θα φθείρει το υλικό νωρίτερα. Η θέση δηλαδή στην οποία θα τοποθετηθεί το υλικό. Εκεί λοιπόν ο γιατρός πρέπει να έχει διέστηση πώς θα το βάλει. Το αν θα το βάλει με την εμπειρία του. Εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι πλέον GPS για να πάω στο σπίτι μου. Άλλοι χρησιμοποιούν ένα GPS. Ίσως φοβούνται ακόμη, ίσως θέλουν να κατεβάσουν το ρίσκο. Ίσως είναι και για λόγους ακριβίας. Και για λόγους ακριβίας. Ναι. Εγώ σας είπα, κάνω 3D. Τρισδιάστατο. Τρισδιάστατο στο ισχύο. Εκεί λοιπόν ξέρω ακριβώς από πριν πώς θα τοποθετήσω το υλικό. Και νομίζω ότι είναι και. Αλλά σας είπα και να πάλι, επειδή για να κλείσουμε τη συζήτηση της φθοράς των υλικών. Το υλικό φθείρεται αρκετά εάν δεν τοποθετηθεί σωστά. Μπορεί να δουλέψει 7 χρόνια, 10 χρόνια, 12 χρόνια, 15 χρόνια. Δεν θα δουλέψει 30. Επομένως, σωστή τοποθέτηση παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατρέ, πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε άλλες περιπτώσεις για το ισχύο. Και εδώ πάλι ένα νεαρό άτομο, αν κρίνω από το σωματότυπο, από τα πόδια. Νεαρό άτομο είναι. Η οποία με ευκολία να αποκατεβαίνει. Είναι ένα μήνα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ, μιας τα νεαρά άτομα δυστυχώς έρχονται με νεκρώσεις τώρα τελευταία. Νεκρώσεις. Νεκρώσεις στο ισχύο. Με άσυπτη νεκρώση έρχονται περισσότεροι. Είναι κάτι καινούριο αυτό που συμβαίνει? Όχι, δεν είναι καινούριο. Απλά βλέπουμε τώρα, ίσως ανακαλύπτουμε, έχουμε και καλύτερη τεχνολογία πλέον και με τον τρόπο αυτό βρίσκουμε περισσότερες. Ήταν όμως ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάστασή της και το αποτέλεσμά της ήταν, θα έλεγα, εκπληκτικό. Τόσο που και γι' αυτό το αποτέλεσμα ήμουν περήφανος και είμαι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό πάντως αυτό που είδαμε. Μια νέα κοπέλα. Την οποία θεώρησα ότι δεν έπρεπε να τη βγάλω βίντεο, πώς ήρθε. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι σαν να μην έχει περάσει καν από χέρι γιατρού. Σαν να ήταν το φυσιολογικό. Είναι ένα μήνα. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνει. Έτσι περπάταγε βέβαια και στις 15 και στις 20 μέρες. Κάπου βέβαια της έβαλα φρένο. Τα νέα άτομα ενθουσιάζονται και ευκολότερα και πιστεύουν. Φυσιολογικό ότι δεν είναι, ποιότητα ζωής, δεν είπαμε. Της έβαλα όμως λίγο φρένο γιατί έπρεπε. Διότι, ξέρετε, καμιά φορά δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το παρακάνουμε. Μερικές φορές. Οι νέοι άνθρωποι γι' αυτό δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Ούτε λέτε να δούμε μια ακόμη περίπτωση. Ό,τι θέλετε. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν μια ακόμη περίπτωση. Εδώ λοιπόν. Η κυρία αυτή είναι μετά από 3 ώρες χειρουργείου. Και μάλιστα την έβαλα να ανέβει τη σκάλα με το χειρουργημένο της πόδι. Για να δείτε ότι όταν δώσεις πολύ καλά την τάση των μαλακών μορίων γύρω από το ισχύο και τοποθετήσεις πολύ καλά το υλικό, το ισχύο μπορεί να δουλέψει αμέσως. Επομένως, πείτε μου τώρα, με ρωτήσετε προηγουμένως για φυσικοθεραπεία. Τι φυσικοθεραπεία θα κάνει? Περπατάει μετά από 2 ώρες, 3. Και περπατάει καλύτερα από ό,τι περπατούσε. Δεν είναι αναγκαία λοιπόν. Δεν είναι αναγκαία. Ούτε κινησιοθεραπεία για την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Κινησιοθεραπεία είναι αναγκαία. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Άλλο φυσικοθεραπεία. Κινησιοθεραπεία δεν χρειάζεται όμως να την κάνει φυσικοθεραπεία. Την κινησιοθεραπεία την κάνει μόνο σου. Αυτό σε ό,τι αφορά το ισχύο. Αυτοί μην κάνουν τη δουλειά του και οι φυσικοθεραπευτέ. Όχι, αλίμονο. Γιατί αν και πιστεύω ότι οι φυσικοθεραπευτέ στην Ελλάδα προσφέρουν μεγάλο έργο. Δεν είναι οι αρθροπλαστικές που θα τους δώσουν κάποιο αντικείμενο να ασχοληθούν. Φυσικοθεραπευτές, δηλαδή, πραγματικά κάνουν μεγάλο έργο. Και έχουμε περισσότερους επιστήμονες στη φυσικοθεραπεία από ό,τι έχουμε στη Δυτική Ευρώπη όσον αφορά την ποιότητα εργασία τους, της εργασίας τους. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το ισχύο. Η άλλη βασική κλείδωση, άρθρωση, αν μου επιτρέπετε, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, του πληθυσμού. Είναι το γόνατο. Ναι. Είτε είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, είτε είναι νεαροί, είτε είναι ατυχήματα, είτε είναι ακόμη και αθλητές, το γόνατο αποτελεί ένα πολύ βασικό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Τι δυνατότητες λοιπόν έχουμε για την αρθροπλαστική, την ολική στο γόνατο και αν μπορούμε να μιλήσουμε εκεί πλέον για εξατομικευμένη αρθροπλαστική? Το γόνατο, η αρθροπλαστική του γόνατος είναι
πιο εύκολη από την αρθροπλαστική του ισχύου. Η αρθροπλαστική του ισχύου έχει καλύτερη, θα έλεγα, μεταγχειρητική πορεία, ενώ είναι πιο δύσκολο χειρουργείο, από ότι είναι η αρθροπλαστική του γόνατος, που στην ουσία ένας γιατρός, εάν κρατήσει κάποια, θα έλεγα, κριτήρια και τα πάει by the book, δηλαδή καταράκτη, 1, 2, 3, 4, 5, θα πάει καλά. Παρ' όλα αυτά, το γόνατο από μόνο του, επειδή είναι μια άρθρωση στην οποία συμμετέχουν 4 οστά, και πρέπει σε όλα αυτά τα οστά, σε διαφορετική φάση της βάδισης, εσύ να τα συντονίσεις έτσι ώστε να δουλεύουν καλά. Να τα ενορχιστρώσεις. Έτσι, ακριβώς. Χαίρομαι, ευχαριστώ για τη λέξη. Να τα ενορχιστρώσεις όλα να δουλεύουν καλά. Δεν μπορούμε 100% εδώ να αντιγράψουμε τη φύση όσον αφορά στην κίνηση. Κάναμε κινητικές αναλύσεις βάδισης, στατικές αναλύσεις βάδισης. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν μπορούμε 100% να αντιγράψουμε τη φύση. Έχουμε και εδώ κάποιους περιορισμούς μεγαλύτερους από ό,τι έχουμε στο ισχύο. Θέλετε να δούμε ορισμένες περιπτώσεις για να μιλάμε και πάνω σε αυτά, με αφορμή κιόλας βεβαίως την κουβέντα που κάνουμε. Να δούμε. Για το γόνατο. Αλλά θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα. Παρακαλώ, Μάλλον βλέποντας. Πάμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις. Καταρχάς, ο κύριος αυτός έχει εγχειριστεί στο δεξί του γόνατο. Ναι. Μ' αρέσει να τους βάζω να κάνουν αυτό. Όχι για ένα τρόπο εντυπωσιασμού, για λόγους εντυπωσιασμού. Σε πόση ώρα αυτός ο άνθρωπος χειρουργήθηκε? Νομίζω και είναι την επόμενη ημέρα ή το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Δεν θυμάμαι να σας πω. Νομίζω είναι την επόμενη ημέρα, αμέσως την επόμενη ημέρα. Εδώ τι περιορισμούς τώρα έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, ακόμη και εξατομικευμένη, το οποίο θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί ακούμε πολλά στον χώρο. Όλα καλά είναι αυτά που ακούμε. Εξατομικευμένα είναι λοιπόν τα εμφυτεύματα που θα βάλουμε, δηλαδή. Εξατομικευμένοι είναι οι οδηγοί. Τα εμφυτεύματα δεν χρειάζεται στην ουσία να είναι εξατομικευμένα, με την έννοια δηλαδή δεν χρειάζεται το εμφύτευμα να φτιάξουμε ένα καλούπι. Να γίνει καλούπι επάνω στο οστούν. Διότι τα εμφυτεύματα είναι όλα κοντά στο οστούν. Είναι δηλαδή με νούμερα 1, 2, 3, 4, 5, 6 ή 61, 63, 62. Δεν έχει νόημα. Ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση, λέτε. Παρ' όλα αυτά, είμαι ο μόνος ο οποίος συμμετέχει στο εξωτερικό σε ομάδα η οποία αναπτύσσει αυτή τη στιγμή και εξατομικευμένο implant, εξατομικευμένο εμφύτευμα. Το πότε θα έρθει στην Ελλάδα, ξέρετε όμως γιατί συμμετέχω. Διότι έχω μεγάλη εμπειρία πάνω στην 3D απεικόνιση του γόνατος με εξατομικευμένους οδηγούς. Θα έρθει κάποια στιγμή και αυτό θα γίνει. Θα δούμε αν πετύχει ή όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν πετυχαίνουν όλα στη ζωή. Αν πετύχει όμως, αλλά θα έχει ένα μεγάλο, ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την καλώς εννοούμενη εξατομικευμένη επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος. Η εξατομίκευση λοιπόν πού έγκυται, τι είναι εκείνο το οποίο αλλάζει? Πριν από το χειρουργείο, ναι, μετράμε το γόνατο, το κάνουμε 3D και βγάζουμε οδηγούς που μας βοηθούν έτσι ώστε να παρασκευάσουμε το γόνατο να δεχτεί με ακρίβεια σχεδόν 100%, σχεδόν 100% το μόσχευμα. Είναι η μόνη μέθοδος που λαμβάνει υπόψη, πέραν τις τρεις διαστάσεις, το βάρος, την ηλικία και το ύψος του ασθενή. Και οι τρεις παράγοντες αυτοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, φαντάζομαι, για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Είναι η μόνη μέθοδος η οποία στις μετρήσεις λαμβάνεται υπόψη η στροφή ολόκληρου του μυριαίου και όχι τμηματικά ορισμένα τμήματα από το κάτω άκρο. Δηλαδή, αν περιστρέψουμε το ισχύο μας και το γόνατό μας, αυτό λαμβάνει την υπόψη για το πώς θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα, σωστά? Πολύ σωστά το έχετε καταλάβει. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω είναι ότι η μόνη μέθοδος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι στο μέλλον το 3D θα κυριαρχήσει παντού. Ήδη το διαβάζετε σιγά-σιγά. Εγώ είμαι περήφανος που έβαλα τη 3D απεικόνιση στα οστά στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βλέπω ότι έχω μιμητές. Βλέπω ότι πάρα πολλοί κάνουν την ίδια μέθοδο.
Το σημαντικότερο, γιατρέ, είναι και να βλέπω ότι καλά αποτελέσματα σε ασθενείς. Και βλέπω ότι από τα 500 γόνατα σε όλη την Ευρώπη το 2011, φτάσαμε όλοι εμείς που χρησιμοποιήσαμε την εξατομικευμένη αρθροπλαστική στα 2.000 στην Ελλάδα και πάνω από 17.000 ήταν πρόπερση σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τους αριθμούς που μου αναφέρετε γενικότερα για το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται στην Ευρώπη, εγώ θέλω να αναφερθώ σε μια φωτογραφία στην οποία εγώ πάντα έχουμε την εσάς. Ευρώπη βάζω στόχο και όχι, όχι την Αμερική Ελλάδα. Ή την Ελλάδα. Σε όλη μου τη ζωή και παντού, ναι, την Ευρώπη βάζω στόχο. Θέλω να συγκρίνουμε μόνο με αυτά τα μεγέθη και τα δεδομένα. Ναι, τι. Σας βλέπουμε εδώ σε μια φωτογραφία. Ναι, έχω χάσει όπου... κιλά. Σήμερα ήμουν πιο παχής, αν αυτό εννοείται. Το ερώτημα είναι, όλα αυτά τα κουτιά που είναι γύρω σας, τι είναι? Γιατί επιλέξατε, ας πούμε, να βάλετε φωτογραφία τέτοια? Η περιουσία μου, η περηφάνεια μου, δεν είναι όλα. Απλά δεν χωρούσαν. Τι είναι? Είναι περιστατικά. Ναι. Εξατομικευμένων ορθοπλαστικών γόνατος, τα οποία κάνουν τις μετρήσεις και μετά έρχονται αυτά τα περιστατικά, έρχονται οι οδηγοί, έρχονται τα πάντα με ISO, έρχονται μετρήσεις οι οποίες είναι στο όνομα του ασθενή. Και στην αρχή, πριν από πολλά χρόνια, δεν ήξερα αν θα πάει καλά, αλλά κρίνοντας από αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε, που σας έδωσα να δείξετε, που δείχνετε εσείς, μάλλον κάτι κάνω καλά ή μάλλον κάτι κάνω πολύ καλά, όπως λένε και οι άλλοι. Άρα λοιπόν τα λόγια είναι περιττά, γιατρέ, δεν μπορείτε να πούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Αγαπητέ κύριε Μούτσο, έχω πλέον δικαίωμα να ομιλώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις από ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με τρισδιάστατη χαρτογράφηση, να το πω, εξατομίκευση. Με εξατομικευμένη 3D. Μάλιστα. Λοιπόν, μία κυρία και άλλη μία προχωράει, επίσης ακόμη μία παρέλαση εδώ ασθενών, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τους χειρουργείς όλους μαζί. Και είναι και η λογική και η φιλοσοφία, το κόνσεπτ, για να βλέπει μία με την άλλη. Να παίρνει θάρρος. Έτσι ακριβώς. Όλες αυτές πρωτόκολλο. Οι ασθενείς ή και οι ασθενείς με όμικρον γιώτα, σε πόσο ακριβώς διάστημα από τη στιγμή που έχουν χειριστεί. Κυρίες, είναι την επόμενη μέρα. Και βγαίνουν και όλα από το νοσοκομείο. Ίσως την επόμενη μέρα. Άρα είναι ουσιαστικά μια εν μέρη βραχίας νοσηλείας, μπορεί να θεωρηθεί. Εν μέρη. Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει. Και στην Αμερική που τους βγάζουν σε λιγότερο από 24 ώρες, τα ποσοστά επανεισόδου στο νοσοκομείο είναι μεγάλα. Τα ισχύα μπορούν να βγουν την ίδια ημέρα, τα γόνατα μπορούν να βγουν και αυτά μετά από 24 ώρες. Όμως τα γόνατα πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο επιφυλακτικοί, διότι και η διαχείριση του πόνου, ναι, είναι δύσκολη. Όποιος βρει γιατρός να, ναι, διαχειριστεί τον πόνο στο γόνατο, θα πάρει τον Νόμπελ. Οι μεγαλύτερες συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην αρθροπλαστική του γόνατος δεν είναι ούτε για τις τεχνικές, δεν είναι ούτε για τα υλικά, είναι πώς θα διαχειριστείς μετά το χειρουργείο την όλη κατάσταση του γόνατος. Τη μεταχειριστική, τα πρωτόκολλα. Αυτό άλλαξε, ναι, αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό βλέπετε και μπορούμε και περπατούν οι ασθενείς. Είναι τα πρωτόκολλα θεραπείας πριν από το χειρουργείο και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και μετά το χειρουργείο. Αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Ο κυριότερος και βασικότερος παράγοντας επιτυχίας στα γόνατα είναι ο τρόπος σκέψης του γιατρού και η εμπειρία του. Όλα τα άλλα έρχονται πίσω. Ο πλήρης χρόνος αποκατάστασης από μία αρθροπλαστική γόνατος, ποιος είναι? Δεν ρωτάω για το πότε θα βγει από το νοσοκομείο ή πότε θα περπατήσει. Ναι. Πότε θα είναι το γόνατο σε μία τέτοια κατάσταση, ώστε να πούμε ότι ξεχάσαμε πως έχουμε κάνει επέμβαση? Ποτέ δεν θα ξεχάσετε και δεν πρέπει. Ο λόγος? Γιατί έχετε μέσα ένα γόνατο το οποίο πρέπει να το φροντίζετε. Όπως θα φροντίζει και αυτό εσάς. Mm-hmm. Αυτοί οι περιορισμοί που σας είπα. Πόνος αλλά, όμως, αλλά όμως το τραύμα, όλα αυτά τα κομμάτια. Να μην το γενικεύουμε τόσο. Ναι. Περισσότερο θα ήθελα να, να μπούμε στα επιμέρους ζητήματα, είναι πιο σωστό. Ο ασθενής μετά από μερικές ώρες περπατάει. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Όλοι. 100%. Την άλλη μέρα θα φύγουν οι περισσότεροι των ασθενών. Τα χθεσινά μας χειρουργεία, τα προχθεσινά μας φύγανε χθες. Τα χθεσινά μας ακόμη δεν τα έβγαλα, διότι έχουμε την εκπομπή. Θα πω μετά. Τι θέλω να πω.
ο ασθενής πρέπει να έρχεται στη βδομάδα να τον δεις, στις 15 μέρες. Πρέπει το γόνατο να το κοιτάς πολύ περισσότερο από ότι το ισχύω. Mm-hmm. Δεν έχει μαλακά μόρια γύρω από την άρθρωση. Το είδημα είναι περισσότερο. Καμιά φορά η αιμορραγία. Παρ' όλα αυτά, οι ασθενείς πάνε πάρα πολύ καλά συγκριτικά με άλλες μεθόδους. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, εγώ τι να σας πω, το αποτέλεσμα μόνο σας βάζω. Όσον αφορά όμως, μακροπρόθεσμα. 2 μήνες θέλει ένα γόνατο για να θρέψει, όπως εσείς το είπατε. Να επουλωθεί, εν πάση περιπτώσει. Ένα γόνατο, ναι. Από τη διεθνή βιβλιογραφία και από την εμπειρία μας, το βλέπουμε να είναι δυνατό και να μπορεί να κάνει τα πάντα ο ασθενής με τους περιορισμούς που είπαμε, στους 6 μήνες. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο να μας λέει ότι ξαφνικά το γόνατό σας πλέον σας επιτρέπει να κάνετε τα πάντα από το πρώτο 24ωρο. Όχι. Και σε ό,τι αφορά τον πόνο, αυτός αντιμετωπίζεται μετεγχειρητικά πώς? Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για αυτούς που φεύγουν από το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους πόνους πλέον, mm-hmm. γιατί ο πόνος είναι και απόρρια της κακής τοποθέτησης. Όπως και η δισκαμψία στο γόνατο είναι απόρρια κακής τοποθέτησης. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν κάνουμε φυσικοθεραπεία. Mm-hmm. Όταν ένα γόνατο ανοίγει και κλείνει 90 και 95 και 100 μοίρες την πρώτη μεταχειρητική ημέρα, τι φυσικοθεραπεία να κάνεις? Φυσικοθεραπεία στην κάμψη και στην έκταση. Την ενδυνάμωση μπορεί άνετα να την κάνει μόνος του ασθενής. Γι' αυτό βλέπετε και περπατάει. Αλλά όταν περπατάς, από μόνη της είναι μια φυσικοθεραπεία. Αλλά τα γόνατα πάνε καλά μόνο όταν τοποθετηθεί. Η αρθροπλαστική γόνατος εννοώ, ναι. Όταν τοποθετηθεί πάρα πολύ καλά το υλικό. Δηλαδή το μόσχευμα. Γι' αυτό η μόνο μία επέμβαση, μόνο μία τεχνική υπάρχει και είναι η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος με 3D, mm-hmm. που θα σου δώσει τη δυνατότητα να τοποθετήσεις το γόνατο με ακρίβεια στατιστικά περισσότερο από ό,τι άλλες. Αυτό έχει σημασία. Ποτέ δεν θα τοποθετήσεις 100%. Αλλά στατιστικά σου μειώνει τους κινδύνους. Όταν λοιπόν τοποθετήσεις σωστά ένα γόνατο, ένα εμφύτευμα, θα έχεις λιγότερο πόνο, θα έχεις καλύτερη κινητικότητα, mm-hmm. και βέβαια θα έχεις καλύτερη αποθεραπεία. Και λιγότερο πόνο. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στην ιατρική. Ιατρική σκέψη υπάρχει. Και εμπειρία. Και πάει μαζί. Λοιπόν, να δούμε ακόμη κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εδώ ένας κύριος ο οποίος... Ένας κύριος. Ανεβαίνει μία σκάλα. Ναι. Είναι ένας κύριος, είναι γύρω στα 75, θυμάμαι και από πού είναι. Ανεβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, γιατρέ, βλέπετε άνθρωποι... τον βάζω να ανεβαίνει, ναι. με το γόνατό του. Με το γόνατο που χειρουργήθηκε. Γιατί? Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Και δεύτερον, να καταλάβει ότι δεν έχει κοπεί κάτι. Όλα πάνε καλά. Αυτό είναι το ζήτημα. Η ψυχολογία του ασθενούς όταν υποβάλλεται σε μια τέτοιου είδους μεγάλου χειρουργείου επέμβαση, να το πούμε έτσι. Το γόνατο και το ισχύο... να τη φτιάξουμε καλά. Mm-hmm. Επειδή σημασία έχει να βλέπουμε ουσιαστικά τους ίδιους ασθενείς, θα ήθελα να δούμε ακόμη μια-δύο περιπτώσεις, γιατί το αποτέλεσμα πλέον είναι ο ασθενής και όχι όσα θεωρητικά λέμε. Η κυρία αυτή εδώ βλέπω ότι έχει και αρκετά κιλά. Αρκετά. Αρκετά. Και όμως την βλέπω ότι κάνει και πιρουέτες μετά από μία επέμβαση. Ναι, πόσο καιρός πάει από την στιγμή που έκανε την επέμβαση αυτή? Πρέπει να είναι γύρω στις 15 ημέρες μετά. Σας επηρεάζει στον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε μία τέτοια επέμβαση, ίσως το πέραν του δέοντος βάρος ενός ανθρώπου? Όχι. Στο σωματότυπο? Όχι. Ούτε το αποτέλεσμα πλέον? Όχι. Μελλοντικά? Ούτε ρατσιστικά ούτε επιστημονικά. Δεν με επηρεάζει καθόλου. Αλίμονο, δεν το συζητάω στο κοινωνικό επίπεδο. Μιλάω για την επιστημονική καταρχάς προσέγγιση. Όχι καθόλου. Όλοι χειρουργούνται. Και πάνε καλά. Και αφού είδαμε λοιπόν περιπτώσεις ανθρώπων που περπατάνε, θέλω να σας ρωτήσω για την έκταση του γόνατος και πόσο αυτή μπορεί να γίνει άμεσα ή όχι άμεσα. Την έκταση και την κάμψη εννοώ. Ακριβώς. Να δούμε. Ξέρετε, λιγάκι μια περίπτωση το εδώ του κυρίου. Ναι. Ο κύριος με μεγάλη άνεση φαίνεται ότι το κλείνει το πόδι του και νομίζω σε πάνω από τις 90 μοίρες. Είναι 10-15 μέρες μετά το χειρουργείο. Βλέπω ότι του έχω κάνει και αλλαγή. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε. Σηκώνεται, ναι. Περπατάει κανονικά. Κανονικότατα. Πολύ κανονικά. Αυτό το αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί και πάλι χωρίς. Είναι η ρουτίνα αυτό το αποτέλεσμα. Καμία φυσικοθεραπεία. Μάλιστα. Και εδώ βεβαίως ανεποκατεβαίνει. Δεν ταλαιπωρούμε τους ασθενείς περισσότερο. Ξέρετε, σας είπα και πάλι.
Το να κάνει φυσικοθεραπεία και να ζορίζει το γόνατο που είναι χειρουργημένο δεν έχει νόημα. Καλύτερα το γόνατο να ερεμεί και να κάνει μόνο του κινησιοθεραπεία και τίποτα περισσότερο. Όπως βλέπετε, αυτά είναι τα αποτελέσματα και δεν αλλάζουμε ποτέ ένα σύστημα το οποίο δουλεύει καλά. Κλείνοντας αυτή την τηλεοπτική μας συνάντηση, θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό για το αποτέλεσμα της επέμβασης ενός ασθενούς είναι η ενημέρωσή του ή η έλλειψη αυτής πριν καν αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει την επέμβαση. Ξέρετε, ο ασθενής αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επιλέξει έναν καλό γιατρό. Ή να επιλέξει έναν γιατρό που του ταιριάζει. Καλύτερα θα είναι να αφήνει τον γιατρό, ανάλογα πόσο καλά ξέρει ο γιατρός τη μέθοδο του, για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο ο ασθενής να επιλέγει τη μέθοδο. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να κάνουμε μεθόδους που δεν ξέρουμε, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουμε τον γιατρό. Τον ασθενή, εμείς σαν γιατροί. Mm-hmm. Αλλά ούτε και πρέπει να εντυπωσιάζουμε τους ασθενείς με πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τους δώσουμε. Δηλαδή, η προσέλκυση των ασθενών πρέπει να γίνεται με όρους αλήθειας. Τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή? Τίποτα περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Το μότο ενός γιατρού πρέπει να είναι μόνο το συμφέρον του ασθενή. Τίποτα περισσότερο. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αποκτήσαμε τουλάχιστον μία διαφορετική ματιά στην επέμβαση που λέγεται αρθροπλαστική ισχύου, αλλά και τριζιάστατη ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Οποιαδήποτε χειρουργική τεχνική και αν επιλέξει ο ασθενής, το σημαντικότερο όλων για την επιτυχία μιας επέμβασης είναι η επιλογή του έμπειρου και καταρτισμένου γιατρού. Η σχέση εμπειρίας, γνώσης και ανθρώπινου παράγοντα είναι η κρισιμότερη όλων και μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ακρίβεια σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος ή ισχύου. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.